Μας είπαν ότι θα φτιάξουν κάτι, ένα τυχείο κάτι και μας αφήσανε μετά στη μοίρα μας. Τώρα τι γίνεται. Έχει γεμίσει ο ποταμός καλάμια, πλημμυρίζει ο ποταμός, μας παίρνει εμάς εδώ από κάτω το χωράφι, μας παίρνει και δεν θα έχουμε δρόμο να περνάμε να φεύγουμε. Εμάς τώρα ποιος θα μας κοιτάξει εδώ πέρα, άμα μας πάρει το δρόμο, από πού θα περνάμε εμείς. Οδός Βυσαρίωνος, ο δρόμος των παθών. Οργισμένοι οι κάτοικοι της συγκεκριμένης περιοχής του Μέσα Κατσαμπά αντιδρούν για την κατάσταση που επικρατεί ένα μόνο βήμα μακριά από τα σπίτια τους. Οι εικόνες από τον ποταμό που περνά ακριβώς κάτω από το δρόμο που διανύουν καθημερινά μιλούν από μόνες τους. Τα καλάμια στον ποταμό, όπως καταγγέλουν οι κάτοικοι, έχουν να καθαριστούν εδώ και χρόνια, με την καθημερινότητα για αυτούς να είναι απελπιστική. Δηλαδή, αν γίνει μια καλή βροχή, εδώ θα πάρει τα μέσα. Άμα θέλετε να μπούμε εδώ μέσα, πάμε για σαφάρι. Να δείτε, αν μπορείτε να περπατήσετε από εδώ μέσα. Έτσι κάνει. Καμιά θεομηνία όπως ήταν η περσινή και η προπερσινή εδώ ο ποταμός είχε ξεχυλήσει. Αυτό, εάν δεν το φτιάξουν φέτος, θα πάθει κατολίσεις ο δρόμος. Δεν μπορούμε να μπούμε μέσα. Ο φόβος για μια πιθανή φωτιά το καλοκαίρι ή για κάποια πλημμύρα το χειμώνα είναι ορατός για τους κατοίκους, οι οποίοι καταγγέλουν στην Κρήτη TV ότι ο δρόμος από τον οποίο περνούν σε καθημερινή βάση για να φτάσουν στη βιομηχανική περιοχή, όταν βρέχει, πλημμυρίζει. Εγώ για με την παθούνα ο άντρας μα με εγκεφαλικό τι θα γίνει. Θα τρέξω εγώ να σβήνω φωτιές, πώς θα τις σβήσω. Αυτά τα πράγματα πρέπει να χαλάσουν. Η γέφυρα πρέπει να τη χαλάσουν για να κάνουν μια καινούρια. Να τη σηκώσουν πιο ψηλά, να μπορούν να περνάνε τα νερά από κάτω. Μόνο φρακάρι. Ο ποταμός από τα χαλάμια και δεν περνάει το νερό. Και ενώ οι κάτοικοι νιώθουν ξεχασμένοι από την πολιτεία, ανησυχούν παράλληλα μήπως ο δρόμος κάποια στιγμή γκρεμιστεί έπειτα από μια δυνατή νεροποντή και αποκλειστούν στα σπίτια τους μην έχοντας κάποια διέξοδο. Εμείς εδώ δεν είμαστε ανθρώποι, δεν πρέπει να έρθουν να μας καθαρίσουν και μας εδώ το ποτάμι. Εδώ πέρα είναι η ζούγκλα του Αμαζονίου, έχει γίνει. Καθαρίσανε το δρόμο μέχρι εκεί πέρα στη γέφυρα, εδώ πέρα τίποτα. Μας αφήσανε, δηλαδή δεν είμαστε εμείς εδώ άνθρωποι. Αυτό που ζητούν από τους αρμόδιους δεν είναι άλλο από το να τους προστατεύσει, να καθαρίσουν το ποτάμι από τα καλάμια και τα μπάζα, ώστε όπως λένε να μην γίνουν μάτι ή μάνδρα. Κατεβαίναμε. Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε.